Alleluia.
creation. Per tis άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε Ευκρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπεραγγείλεται το Χεσού τόσο. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Φυλακίτος στο μάτι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Η εκκλίνη στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφάσεις εστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Εντεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέξει με έλεον δε αμαρτωλό μίλη παρά το την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σύγκριτε αυτό. Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίνθησαν ως υπάκος γης εράγη επί της γης διεσκορπίστη τα όστα αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέχει μη αντανέλης την ψυχή μου.
Φωτίτερ πόμενος, ο
δαιμόνες ήτινε. Από φυλάκης πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλάκης πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, ο το παραδόξου θαύματος υπέρ Χριστού λογεύθης, ο τρεις μάκαρ Δημήτριος προς εχθρούς εκάστοτε, προμφέα όφθη δίστομος αποθερίζων εχθρών γαβρίαμα και καταράσων δαιμόνων φρίαγμα, ο εκβοήσομεν Άγιε Δημήτριες και πέιμά σου την Άη Σεβαστή νήμην γεραίροντας. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Πύργος ευσεβίας πέφυνας, ερισμένος θερός, επί πέτρα της πίστεως, πειρασμίσαν όλωτος και κινδύνης αγλώνητος, μετάς φοδρόγαρ, σάλο και κλείδωνος, σύμπρος ραγέντα, αθέων κύματα, σύνο κατέβαλο, ακλινίστερότητα μαρτυρικό, στέφη γαρεπόθησαν και γκαλοπίζεστε. Ενείτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτό πάθη το πάθος μιμούμενος το ζωή φόδων Χριστού παρ' αυτού την ενέργεια των θαυμάτων ηλυφάς αθλοφόρε Δημήτριε και διασώζεις τους εμπροστρέχων όλων κινδύνων αυτούς ριόμενος, έχουν ευαρεστών παρησίαν εν δόξε προς τον Χριστό, ο και μη παρίστασε δόξης ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Αίματι το σωσταζόμενος το ζωοδότη Χριστό, το το αίμα το τίμιον δια σε κενός αντί προσυνέχθης Δημήτρη σε δόξη συργάσατο και βασιλείας αυτού συμμετοχών. Ως αριστεύσαντα κατά του αλάστορος και τα δεινά του το μηχανήματα τελείως βέσα. Και
Yeah.
Yeah.
χάρις προκείμενο. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό. Προφητείες Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Επίβλεψον εκ του ουρανού, Κύριε, και είδε εκ του οίκου του Αγίου Σου και δόξη Σου. Πού έστει το πλήθος του ελαίου Σου και των εκτιρμών Σου, ότι είναι έσχου ημών, Κύριε, σίγαρο πατήρ ημών, ότι Αβραάμ ου και έγνω ημάς και Ισραήλ ου και παίγνω ημάς. Αλλά Συ, Κύριε, πατήρ ημών, ρίσε ημάς απαρχής το όνομά Σου, εφημάς έστει. Τι επλάνησας ημάς, Κύριε, από την οδόν Σου. Εσκλήρινας της καρδίας ημών και ου μη φοβήστεσαι. Επίστρεψον δια τους δούλους Σου, δια τας φυλάς της κληρονομίας Σου, να μικρόν κληρονομήσουμεν του όρους του Αγίου Σου. Είπεν αντί ημών κατεπάτησαν το αγίασμά Σου, εγενόμεθα ως της απαρχής, ότι ου κήρυξας ημών, δε επεκλήθη το όνομά Σου, εφημάς. Εάν ανοίξεις τον ουρανόν, τρόμος λείψεται από σου όρη και τα κύσονται ως κυρός τίκεται από κυπηρός και κατακάψει πύρα αυτούς επεναντίου σου και φανερώνεσαι το όνομά σου της επεναντίου σου από προσώπου σου έθνη ταραχθίσονται. Όταν πεις τα ένδοξα, τρόμις λείψεται από σου όρη. Από του αιώνος που κυκούσαμε ουδέ η οφθαλμή ημών είδων θεών πλήν σου και τα έργα σου αληθινά και ποιήσεις της υπομένους είσαι έλεος. Συναντήσετε γαρέλιος της ποιούσι το δίκαιον και των οδών σου μισθήσονται και νυν Κύριε πατήρ ημών, Συ ημείς δε πυλός και Συ πλάστης ημών, έργα χειρών Σου πάντες ημείς, μη οργίζου ημείν Κύριε, έως φόδρα και μη εν καιρό μισθείς αμαρτιών ημών και νυν επίβλεψον Κύριε, ότι λαός Σου πάντες ημείς. Προφητείες ηρεμείο το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Τάδε λέγει Κύριος, εμνήστην ελαίους νεότητός σου και αγάπης τελειώσεώς σου. Του εξακολουθήσεσαι το Αγίο Ισραήλ, λέγει Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, το Κυρίο αρχή γεννημάτων αυτού. Πάντες οι αισθήνοντες αυτών πλημελήσουσι, κακά ήξη επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Ακούσατε λόγων Κυρίου, οίκος Ιακώβ, και πάσα πατριά οίκου Ισραήλ. Τάδε λέγει Κύριος, τι έβρωσαν οι πατέρες ημών εν εμή πλημέλημα, ότι επέστησαν μακράν απ' εμού, και πορεύτησαν ο πίσω των ματέων και ματαιώθησαν. Και ουκ είπων, πού εστί Κύριος ο αναγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο καθοδικήσας ημάς εν τη ερήμο, εν γη απείρο και αβάτο, εν γη ανίδρο, και ακάρπο και σκιά θανάτου, εν γη ενή ου διόδευσεν εν αυτή, ανήρ, ουδέ κατόκισεν ιός ανθρώπου εκεί, και εισήγαγον ημάς εις τον Κάρμελον, του φαγήν τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού, και εισέλθητε και εμιάνατε την γη μου, και την κληρονομία μου έθεστε εις βδέλυγμα, ιερείς ουκ είπων ου έστι Κύριος, και οι αντεχόμενοι του νόμου ουκ υπίσταντό με και οι ποιμένες εισέβουν σε με. Και οι προφήτε προεφήτευον την Βαλάν και ο πίσω ανοφελούς επορεύτησαν. Δια τούτο έτη κριθήσομαι, προς ημάς λέγει Κύριος, και προς τους ιούς των ιών ημών κριθήσομαι. Διέλθετε εις νήσους και τι και είδετε, και εις κιδάρ και αποστήλατε, και νοήσατε σφόδρα και είδετε, ή γέγονε τι αυτά, ή αλλάξονται έθνη θεούς αυτών, και αυτοί ουκ εις οι θεοί. Ο δε λαός μου ηλάξατο την δόξαν αυτού, εξής ουκ εφεληθήσονται. Εξέστη ο ουρανός επί τούτου,
και έφρυξαν επιπλέον σφόδρα, λέγει Κύριος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δικαίων ψυχέ, εν χειρή Θεού και ομοιάψτε αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνονται θνάνε. Και βάλτε. Η δέη είναι εν ειρήνη, καρ εν όψη ανθρώπων εν κολαστώσιν, η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ολίγα μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πυνθύρες εν καλάμ διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού. Επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον. Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου. Δέωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτού. Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπρι, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπες, ενετισόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε, φωτισόμενη τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το λεώσε στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρείδες. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ακούσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειν η πάση και το Πνεύματι σου ως κεφαλάσιμο Κύριο κλείνομεν. Συγκύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνα στον αιώνα.
Εντός των δύο ανδρείων
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελέησον, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής υγείας συγχωρήσεως αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Της δούλης του Θεού Εκατερίνης της προσκυνητρίας, Γεωργίου Εκατερίνης Σταυρούλας, Ειρήνης Νίκης και Βερονίκης, Δημητρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Ιεροδιακόνου και Μονάχου, Σταύρου Υποδιακόνου και Μονάχου Μαρίας, πάντων των παρακολουθούντων την Ιεράν Θείαν Ακολουθίαν της Ιεράς Πανηγύριος του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού Θερμού ημών Προστάτου και των δούλων του Θεού Ιωάννου Ιωάννας Αλεξάνδρου Νικολάου Αγγελικής Τέκνων Κωνσταντίνας Θεοδόρας και Τέκνο. Και των δούλων του Θεού Ιωάννου Ιερέως Πρεσβυτέρας Συγγενών, Εμμανουήλ Ιερέως Πρεσβυτέρας και Συγγενών, Βασιλείου Ιερέως Πρεσβυτέρας και Συγγενών, Ιωάννου και Ρωμανού των Ιερομονάχων, Ιωάννου Στυλιανής Γεωργίας Μαρίας Όλγας Στυλιανής Νικολάου Μαρίας και των Συγγενών Ιερονίμου Σταύρου Μαρίας και των Συγγενών, Κωνσταντίνου Παναγιώτου Γεωργίου των Συγγενών, Γεωργίου Αφροδίτης Ανδρέου, Ιωάννου Δέσποινας Νικολάου και Χρυσής, Δημητρίου Στυλιανής Ελένης, Μυρωνίας Εμμανουήλ, Μαρίας Θεολόγου Θεοφάνους, Ευαγγέλου Αριάδης Εμμανουήλ Γεωργίου, Ελένης Νίκης και Ακινδίνου, Ειρήνης Μινά Δημητρίου Θεοδόρου Γεωργίου, Χριστίνας Νικολάου Δέσποινας Γεωργίου, Αγγελικής Σταυρούλας Τέκνων Εγγονών Γεωργίου, Αντιγόνης Άννας Τέκνων και Εγγονών, όλων των ανθρώπων Φιλίππου, Μαριάνθης Ελευθερίας Εμμανουήλ Γεωργίου, Αναστασίας Εμμανουήλ, Ελευθερίας Συγγενών Τέκνων, Φίλων και των Φίλων αυτών, Στεφάνου Παρασκευής Βασιλικής Νικολάου Εμμανουήλ Άννας Χρήστου, Χριστίνας Ιωάννου Εκατερίνης Τέκνων Εγγονών, Σπυρίδουνος Τέκνων Εγγονών, Αναστασίας Τέκνων Εγγονών, Αρθεμίου και Κωνσταντίνου, Στεφάνου Ευαγγελίας Μιχαήλ Ιωάννου, Ιωάννας Ευτέρπης Κωνσταντίνου Γεωργίου Σοφίας Ιωάννου Γεωργίας Αλίκης Θρασιβούλου Τέκνων και Εγγονών, Σταύρου Παρασκευής Νικολάου Ευαγγελίας Χρυσής Δημητρίου Γεωργίου Αδελφών και Ανιψιών, Βασιλικής Εμμανουήλ Χαρίκλειας Μάριου Χριστίνης Γεωργίου Αναστασίας Άνης Δήμητρας φίλων αδελφών συγγενών αυτών, Εμμανουήλ Ελένης Τηλιανού Εμιλίας Αμαλίας Κωνσταντίνου Βασιλείου Νηπίου και των αδελφών, Δημητρίου Πελαγίας γονέων αδελφών και συγγενών Γεωργίου και Ειρήνης και των δούλων του Θεού Δημητρίου Ιερέως μετά της οικογενείας αυτού και της τιμίας συνοδείας αυτού, Ειρήνης Νίκης, Σταυρούλας Εκατερίνης και Γεωργίου, Δημητρίου Ιεροδιακόνου, Σταύρου Μοναχού, Κωνσταντίνου Μοναχού, Ραφαήλ Μοναχού, Παύλου Μοναχού, Σπυρίδωνος Μοναχού και Νικολάου Μοναχού και των δούλων του Θεού, πάντων των ενευλαβία και κατανήξη συνελθόντων, εις την Θείαν και Ιεράν ακολουθίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι. Ελέησον, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη τάφτη και πάσα πόλη και χώρα από οργή λιμολιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μακέρας επιδρομής όλων φίλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του διαλύσουν το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα οργή και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυταπηλής και λεείσαι ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησαι ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννούμε δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πόμψη. Σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Πανακράντου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, πλουσιότου του Γέροντος και Χιοπολίτου του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Θεοδόρων Τύρανος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Πολυκάρπου Καραλάμπους και Ελευθερίου, του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ Νέας Μάκρης του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού Θερμού ημών προστάτου, που και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πανηγυρίζομεν και πάντων σου των Αγίων φρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεοτόκε πάντων.
Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν διαιρήμων και τους εξ αυτών πεντακτισκύλιους άντρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη εν τη σύγκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών, αγιάζων, πληθύνων και τρέφων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δίνει μανία της
ευέσεως, υφίσως εγμάλωτη και γυμνή ιδιοκομεθόν, τόπον εκ τόπου συνεχώς διαμυφοντές και πλανόμενοι εν σπηλέης και όρεση νύχτηρονούν πανεφήμε και δώσιν μην άνεσιν παύσον την ζάλιν και σβέσον την καθημόν αγανάκτησιν Θεόν οικετεύον τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελαιό. Δικαίως ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε τείχος οχυρωμένων ημιν τα σελεπόλης των εχθρών μη πτωμένος εδόθιστα στον βαρβάρων επιδρομάς καταργών και πασών των όσων τα συμπτώματα κρυπήσα καταβλητός και θεμέλιος αρρηκτός και πονιούχος οικιστής και υπέρμαχος εχρημάτισας της υπόλη Δημήτριε ειν και νυν παμακάριστε δεινός κινδυνεύουσα και τριχωμένη αθλίως τεσσές πρεσβείες διάσωσον Χριστόν οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελαιός. Εφυτευμένον ελαλήθη περισσό η πόλη στο Θεό. Πάσα την αρετήν σύλλαβο των αθλοφόρων ο χώρος αναδείκνυται εδεύθε της ακυράτων και μακαρία ζωής την τρυφήν αξίως εκπληρώσαντον εν εις αξιάγαστε διαπρέπον Δημήτριε και την μίμηση του Χριστός εμνημόμενος και καυλωμένος τι της λόγης ισότητη έτησε εκτενέστερον ημάς τους τιμώντας των παθημάτων ριστίνε και καλύπων περιστάσεων.
πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου ο ετοίμασες κατά πρόσωπο παν το λαόν φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα φίλματα ημών ως και μη σαφή με τους φιλέτες ημών και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
και ποιον αυτήν τρέμην, ρίσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και καταπρέψον ημίν πλούσια τα ελέησου, πρεσβείες της αυτοχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασία στο τιμίο θείων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσία στο τιμίο ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού, θερμού ημών προστάτου, και παού και την ιεράν θεία μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ημάς δε λέεισαι και σώσε, εις αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Και ευλογημένα. Με αξίωσε ο Θεός, μας αξίωσε ο Θεός για άλλη μία ακόμα φορά να βρεθούμε σε αυτό το ευλογημένο μέρος όπου η χάρη του Αγίου το έχει επισκιάσει και το έχει ευλογήσει. Με αξίωσε ο Θεός έστω και την τελευταία στιγμή να έρθω στο σπίτι μου, να έρθω στο μέρος όπου παρουσιάστηκε ο Άγιος, στο μέρος όπου μεγάλωσα και στο μέρος που με συνδέουν πολλές, πάρα πολλές αναμνήσεις, συγκινητικές, ρομαντικές, ένα μέρος που μπορώ να πω έτσι με βοήθησε ούτως ώστε να ανέβω και τα σκαλοπάθια και τις ιεροσύνες μου και με τον Τίμιο Σταυρό βέβαια, που κρατάω στα χέρια μου με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Είναι το επίκεντρο σημείο, μπορώ να πω, ο Τίμιος Σταυρός και ο Άγιος Δημήτριος. Και βέβαια, η χάρη του, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν έρθει από την Αθήνα, αλλά και όλους από άλλα μέρη εκτός Χανίων. Συγκινήθηκα όταν είδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν θεραπευτεί από τον Τίμιο Σταυρό, με αυτά τα οποία πραγματικά βοηθάει όλο τον κόσμο, βοηθάει όλους εμάς και στην Εκκλησία, στους Αγίους Ισιδώρους, στο Λυκαβητό, όπου όσοι βλέπετε από τα μέσα διαδικτυακής ενημέρωσης, αλλά και από την τηλεόραση, πραγματικά όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία δείχνει η χάρη του, μας αφήνουν άφωμνους όλους εμάς.
Είναι ζωντανό κοιμήλιο, είναι ένα ζωντανό σταυρός. Ο σταυρός είναι ο Χριστός, ο Χριστός είναι ο σταυρός, που κάθε φορά μας δίνει το δικό του οξυγόνο και παίρνουμε τις δικές μας ανάσες. Είμαι πολύ συγκινημένος και δακρυσμένος που πίστευα ότι φέτος δεν θα κατέβω μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν υπήρχε εισιτήριο και περίπου λίγες ώρες πριν κατάφερα να μπω στο αεροπλάνο, όπου όταν μπήκα μέσα σε αυτό το εκκλησάκι η καρδιά μου χτυπούσε ασταμάτητα και τα δάκρυά μου έτρεχαν. Δοξάζω το Θεό πάλι εδώ και εύχομαι κάποια στιγμή μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι, αλλά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποια στιγμή ο Τίμιος Σταυρός να είναι εδώ στην πόλη, να είναι στην Κρήτη, να είναι στην πόλη των Χανίων. Και δεν το έχω πει εγώ αυτό, το έχει πει ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο μεγάλος αυτός Άγιος, όπου στο τέλος λέει θα καταλήξεις στη γενέτειρά σου, όταν ήμουνα χωρίς να ξέρω ότι στα χέρια μου θα είναι ο Τίμιος Σταυρός. Συγκινιέμαι κάθε φορά που πατάω αυτά τα χώματα, τα κριτικά και εδώ στα Χανιά, αλλά αυτά τα κανονίζει ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κανονίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τη ζωή μας και δεν ξέρουμε την επόμενη στιγμή τι θα μας τύχει. Βλέπετε, από μία ζάλη κατάφερα εντός εισαγωγικών να δεχτώ την δύσκολη αυτή ασθένεια, την ασθένεια η οποία είναι η χειρότερη ασθένεια που ταλανίζει τον κόσμο, την ανθρωπότητα, και που δεν μπορεί να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να θεραπεύει αυτό το θηρίο που λέγεται λευχημία ή καρκίνος. Όμως ο Θεός ξέρει τι κάνει, πιστεύω, και κάποια στιγμή που διαρωτόταν ένας άνθρωπος όταν έχασε το παιδί του, ένας αγιασμένος ιερέας βγήκε στην ωραία πύλη και είπε: «Ο Θεός ποτέ δεν κάνει λάθος. Ποιος ξέρει, αυτός γνωρίζει για όλους, για τον καθένα ξεχωριστά». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτό το ευλογημένο μέρος. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λάμψει η χάρη του Αγίου εδώ και του Τιμίου Σταυρού. Είμαι τόσο σίγουρος, και μου έλεγε ένας Άγιος Γέροντας, αυτό κρατήσατε το και να τα ακούσουν όλοι, ότι το μεγάλο θαύμα του Τιμίου Σταυρού, το οποίο θα βουήξει το σύμπαν παγκόσμια, θα είναι σε αυτό το εκκλησάκι. Δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό είπε, αυτό είπανε τεράστιες μορφές, μεγάλες μορφές. Ποιος ξέρει τι μπορεί να παρουσιάσει ο Θεός και ο Τίμιος Σταυρός. Όταν εμείς οι άνθρωποι μιλάμε, ο Θεός σιωπάει. Όταν εμείς σταματάμε πλέον να μιλάμε, τότε μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Περνάμε και περάσαμε δύσκολες στιγμές, όμως ο Θεός ξέρει τι κάνει και πιστεύω ότι μας δίνει αυτές τις χαρές, αυτές τις λατρευτικές ακολουθίες, να βρισκόμαστε σε πολλά μέρη, πολλά κρυφά και ωραία μέρη, τεφανερά μέρη, και να δοξάζουμε το Θεό, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη του Αγίου Δημητρίου με το Άγιο του Λείψανο, σε πολλές άλλες εκκλησίες, αλλά και σε αυτό το εκκλησάκι. Μακάρι ο κόσμος, εκτός από μας που μας ακούνε, μακάρι ο κόσμος να καταλάβαινε την αξία που έχει αυτός εδώ ο χώρος. Αλλά δεν πειράζει, θα το καταλάβουν στη συνέχεια, διότι θα δουν φοβερά σημεία και φοβερά θαύματα. Ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάστηκε εδώ και είπε να γίνει το μέρος του. Γι' αυτό και τα παιδιά, όλα αυτά τους ρασοφόρους που βλέπετε, ήρθε η ευλογία του Αγίου και διαμέσου του Αγίου έγιναν αυτά τα καθαρά και όμορφα ράσα, τα οποία κοσμούν τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και την Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων. Και βέβαια όλα τα παιδιά κατέβηκαν εδώ, και βέβαια η αγαπημένη μου μητέρα, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, διότι υπάρχει η δυσκολία, να το πω έτσι, ότι και ο φόβος, να το πω έτσι απλά, αλλά μας δίνει την ευχή της από την Αθήνα, την ακούτε κάθε μέρα στους Αγίους Ισιδώρους, που λέει το πιστεύω και το πατερημόν είναι τέλεια, είναι μια χαρά, και μας στέλνει με την ευχή της εδώ κατέβηκα,
διότι ήθελα να μείνω κοντά της, αλλά με την ευχή της κατέβηκα για να εορτάσουμε εδώ τον Άγιο. Και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο να είμαστε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους, κοντά στους γονείς μας, όποιος γονέας ζει, όποιος γονέας επιβιώνει, είναι πολύ όμορφο το παιδί του να βρίσκεται κοντά στον πατέρα ή στη μάνα, όπως και εγώ είμαι στη μητέρα μου, χρόνια πολλά από τότε που έφυγε ο πατέρας μου και δεν την έχω εγκαταλείψει μέχρι και τώρα και θαυμάζω και χαίρομαι που είναι στην εκκλησία και εκεί λέει το πιστεύω, το πατεριμόν, το ωραίο μοναστηριακό τυπικό των Αγίων Ισιδώρων και βέβαια όλος ο κόσμος την αγαπάει από όλα τα μέρη του κόσμου και χαίρεται πραγματικά που είμαστε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Και εδώ είμαστε μια όμορφη οικογένεια. Μαζευτήκαμε όλοι παρέα μαζί για να γιορτάσουμε τον Άγιο με τη χάρη και την ευλογία και την επισκίαση βέβαια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όσες ευχές και αν κάνω, εύχομαι πραγματικά να αλλάξει, να γυρίσει μια διαφορετική σελίδα προς όλους μας από αυτή τη χάρη την οποία μας δίνει ο Τιμίος Σταυρός. Είναι γεγονός, ήθελα να σας το πω αυτό, έτσι για να τελειώσει αυτή η σκέψη μου και η ομιλία, μάλλον παράκληση είναι, όταν αν δείτε τον κόσμο ο οποίος ανεβαίνει στους Αγίους Ισιδώρους και κατακλίζει κάθε Κυριακή και κάθε καθημερινή, κατακλίζει τον Ιερό Ναό, ερχόμενοι από όλα τα μέρη του κόσμου, πούλμαν, από τη Γερμανία μέχρι το Λεξεμβούργο, μέχρι την Ολλανδία και την Ελβετία, μέχρι από Αμερική, μέχρι από Αυστραλία, μέχρι από το Johannesburg και από την Κύπρο, χιλιάδες κόσμος. Και για να έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατροί, δικηγόροι, εισαγγελείς, πρωτοδίκες, απλοί άνθρωποι, πολιτικοί, βουλευτές, δημοσιογράφοι, απλοί και ταπεινοί άνθρωποι, όπως είμαι εγώ, όπως είσαστε εσείς εδώ, απλά σας δίνω ένα κλίμα πολύ όμορφο, που δεν το βλέπουμε αυτό σε εκκλησίες, δεν το βλέπουμε αυτό σε πόλεις, να το πω έτσι, αλλά το βλέπουμε σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά. Εκεί δέχτηκε ο Τίμιος Σταυρός να πάει, στην απλότητα και στην καθαρότητα της σπηλιάς. Και να μείνουμε εκεί όσο μας θέλει ο Θεός και να γίνει ένα τεράστιο προσκύνημα που είστε προσκεκλημένοι όλοι σας και να με συγχωρείτε και να με συμπαθάτε. Αλλά εκεί το προσκύνημα του Ταμείου Σταυρού, εκεί δεν υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι ελεύθερο, εντελώς ελεύθερο. Γιατί, δεν το ξέρω, γιατί ξέρω ότι Τίμιος Σταυρός, όταν αισθάνεται αυτή την αγάπη δίνει και γι' αυτό γίνονται τεράστια μα τεράστια θαύματα. Γιατί, μια ελπίδα μας έχει μείνει στον κόσμο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ήρθε εδώ μία η οποία είχε σκλήρυση κατά πλάκας. Γιατί να εμποδίζεται αυτή η κοπέλα να σταυρωθεί και να μην γίνει καλά. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Γιατί ο άλλος που έχει ένα σοβαρό νόσημα, αφού έχει μεταχειριστεί όλα τα ιατρικά μέσα, να μην μπορεί να του δώσει, να του δώσουν οι άνθρωποι να τον προωθήσουν για να έρθει ο Τίμιος Σταυρός πάνω στο σώμα. Ξέρετε, όλοι εμείς πολλές φορές δεν ζούμε με τον πόνο, αλλά επειδή εγώ πόνεσα, ήμουν τυφλός και ανέβλεψα λόγω της ασθένειάς μου, ήμουν παράλυτος στο καροτσάκι, όλοι αυτοί δεν παρέλυσαν, δεν τυφλώθηκαν, εξετάζουν τα πράγματα από τη δικιά τους τη σκοπιά. Αλλά ελάτε να ρωτήσετε και εμένα, όπως είδα την κοπέλα εδώ και άλλους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο να μην μπορείς να περπατάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάθεσαι στο καρότσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πονάς και να λες «Με έχουν σφάξει πίσω από την πλάτη μου, έχω πολύ μεγάλο καρκίνο». Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάς έτσι και να σε καταλαβαίνει ο άλλος. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όσοι μπορείτε και ανεβαίνετε στην Αθήνα να έρθετε στους Αγίους Ισιδώρους εκεί με την ευλογία του Τιμίου Σταυρού
και με την ευλογία όλων των πατέρων, αλλά και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα πάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο, όλους τους αρχιερείς, όλους τους ιερείς. Εγώ δεν έχω με κανέναν απολύτως τίποτα, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσομαι να λύλουσι, να ενομονία ομολογήσομαι. Όμως είναι τα δύσκολα χρόνια που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι θα βαδίζεις πολλά χιλιόμετρα για να βρίσκεις ένα φως. Και όταν βρίσκεις αυτό το φως, τότε θα μπαίνεις μέσα στο φως και εκεί θα θεραπεύεσαι. Ένα από αυτά τα φώτα, όχι μόνο του Αγίου Όρους και πολλών άλλων μοναστηριών και πολλών άλλων Αγίων Πατέρων, δεν είναι ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων, αλλά είναι ο Τίμιος Σταυρός των Αγίων Ισιδώρων. Αυτός κάνει τα θαύματα. Αυτός βοηθάει τους ανθρώπους. Αυτός δίνει τροφή τους ανθρώπους, και πνευματική και σωματική. Για φανταστείτε ένα τεράστιο θαύμα με ένα κορίτσι. Αυτό το είδε όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν, με τη Φανή. Όσοι γιατροί και να την έχουν εξετάσει, δεν μπορούν να πιστέψουν το φοβερό αυτό θαύμα. Και ο πιο δύσπιστος άνθρωπος. Και τι έκανε ο Σταυρός? Είπε σήκω και περπάτα. Είχε την ασθένεια που οδηγούσε στην ασθένεια του Χόνκινς. Αυτό είπαν οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου όταν την εξέτασαν, που είχε πολλαπλή σκλήρυση κατά πλάκα, δεν περπατούσε παράλυτη στο καρουτσάκι. Μήπως δεν έπρεπε να γίνει καλά? Γιατί να εμποδίσουμε τη χάρη του Τιμίου Σταυρού να μην μπει στο σώμα του ανθρώπου και να μην γίνει καλά ο άνθρωπος? Απλές σκέψεις μου λέω, δεν λέω τίποτα άλλο, απλά είναι η λαχτάρα μου το να μην βρίσκεται πόνο στον άνθρωπο, γιατί και εγώ πόνεσα. Και παρακαλώ κάθε μέρα τον Άγιο Δημήτριο, παρακαλώ κάθε μέρα τον Τίμιο Σταυρό για όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος τον παρακαλεί. Ήρθε ένα email στο κινητό τηλέφωνο, 45 χρονών παιδίατρος γυναίκα, έκανε παιδί και θα το ονομάσει Μάριο Σταύρο. Όλα της τα στοιχεία, και απλά το έστειλε τώρα στο αεροπλάνο το μήνυμα και το λάβαμε με τον νομικό μας, τον δικηγόρο μας, τον αγαπημένο μου παιδί, όπου όλα αυτά ερευνούνται και νομικά και ιατρικά. 45 χρονών, όταν οι γιατροί την είχαν αποκλείσει, ήταν εναντίον το να κάνει παιδί. Σταυρώθηκε και η χάρη του Θεού της έδωσε ένα παιδάκι που θα το βαφτίσουν, λέει, Μάριο Σταύρο. Αυτά δεν τα χαίρεται ο άνθρωπος? Μόνο ο διάβολος δεν χαίρεται. Ο Θεός από πάνω και οι άγγελοι χαίρονται μαζί με όλους εμάς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η χαρά η δικιά μου. Τελικά η ωραιότερη χαρά που παίρνω είναι όταν ακούω ότι ένας άνθρωπος θεραπεύτηκε. Η χαρά μου είναι όταν βλέπω τον Τίμιο Σταυρό να θαυματουργεί. Η χαρά μου είναι όταν βλέπω ότι έρχονται οι άνθρωποι στον Τίμιο Σταυρό. Και για μένα είναι μεγάλη μου χαρά. Και ο κόπος γίνεται θυσία και η θυσία γίνεται χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και αυτό που αφοσίωσα τη ζωή μου είναι ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο να παρακαλάω τον Τίμιο Σταυρό και τον Άγιό μου να μας βοηθάει και να μας θεραπεύει. Ο Τίμιος Σταυρός με τη βοήθεια και τη χάρη του, και ο Άγιος Δημήτριος με το Άγιο του Μύρο, με το Άγιο του Έλαιο. Σας εύχομαι όλους σας και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και αύριο που θα έρθετε στην Θεία Λειτουργία, στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας εύχομαι χρόνια πολλά ευλογημένα, να με συγχωράτε, να με συμπαθάτε. Οι προσευχές νομίζω πολλών ανθρώπων με έφερε εδώ, αυτό πιστεύω, αυτό εισέπραξα. Πολλά email, πολλοί άνθρωποι παρακαλούσαν το Θεό να ξανακατέβω κάτω. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, απλά υποχρεώσεις μπορώ να πω,
αλλά καμιά φορά και οι άνθρωποι προξενούν πόνο, πολύ πόνο στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει την ευλογία και τη χάρη του Θεού για να μπορεί να προχωρήσει. Ξέρω για τον εαυτό μου, χωρίς την ευλογία και τη χάρη του Θεού είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσω εγώ προσωπικά. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Αγίου Δημητρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Τιμίου Σταυρού, ας είναι ευλογημένο το όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Ζωπιού Τριάδος. Να είσαστε πάντοτε καλά, ο Θεός μαζί σας, για άλλη μια ακόμα φορά να με συμπαθάτε, να με συγχωράτε, και πιστεύω ότι πάντοτε θα λάμπει η χάρις και η ευλογία του Θεού, πάντοτε, μα πάντοτε, μα πάντοτε. Με όλη μου την αγάπη, με όλο μου το σεβασμό, είσαστε ευπρόσδεκτοι όποιοι θέλετε να έρθετε στους Αγίους Ισιδώρους. Μια μεγάλη αγκαλιά σας περιμένει εκεί, πολλά κεράσματα από τους ανθρώπους που διακονάνε τους Αγίους Ισιδώρους. Ελάτε και στη δικιά μας οικογένεια. Τώρα είμαστε εδώ σε μια όμορφη οικογένεια, στην οικογένεια του Αγίου Δημητρίου και του Τιμίου Σταυρού. Είμαι τρακαρισμένος, μπορώ να πω. Γιατί? Διότι μετά από ένα χρόνο περίπου ξαναγύρισα σε αυτό το μέρος. Είμαι τρακαρισμένος και δεν μπορώ, χαμηλώνω τα μάτια μου και δεν μπορώ να σας κοιτάξω μέσα στα μάτια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά από σεμνότητα, ειλικρινή και από αγάπη. Μόνο από αγάπη. Δεν μπήκα ούτε στο σπίτι μου μέσα, αλλά κάθεσα στο εκκλησάκι για να δω αν χτυπάει η καρδιά μου. Και η χτύπη της καρδιάς μου ήταν τεράστια και μεγάλη. Ό,τι και να πω αυτή την ώρα είναι λίγο, είναι πολύ, αλλά απλά έθεσα τα συναισθήματά μου και την αγάπη μου προς όλους εσάς. Εύχομαι καλή υγεία, καλή θεραπεία. Αύριο έτσι θα δώσουμε και εικονίτσες του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε φέρει και λαδάκια από την Αθήνα. Αυτά τα λαδάκια έχουν κάνει φοβερά σημεία και φοβερά θαύματα. Να σας πω ένα, έχετε το χρόνο, ένα δευτερόλεπτο. Ένα παιδί 19 χρονών. Θα ήθελα να το πει ο νομικός μας, ο δικηγόρος, ο οποίος ερεύνησε την υπόθεση και θα ήθελα να τον ακούσετε. Όταν θα βγει απ' έξω, τότε νομίζω ότι όλοι θα γονατίσουμε και θα προσκυνήσουμε τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Καλώς ήρθες, παιδί μου. Βλέπετε, οι ομιλίες που κάνουμε στους Αγίους Ισιδώρους δεν είναι κάποια κηρύγματα έτσι όπως συνηθίζεται, αλλά είναι απλά και ταπεινά και καρδιακά. Γιατί αν δεν το καταλάβω εγώ, δεν μπορείτε να το καταλάβετε ούτε εσείς. Και ξέρετε, τώρα σε όλους εσάς θα παραμείνει ένα από αυτά που σας είπα, ότι είμαι ο Σταυρός. Ή θα παραμείνει το θαύμα της φανής, ή θα παραμείνει κάτι άλλο που σας είπα. Όλα τα υπόλοιπα θα φύγουν αν σας μίλησα θεολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο την ώρα που τα ακούτε. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω, αυτό παρακαλώ το Θεό και αυτό ζήτησα από το Θεό όταν χειροτονούμουνα. Ο Τίμιος Σταυρός να χτυπάει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και να το κρατούνε αυτό. Ακούστε λοιπόν ένα πολύ δυνατό. Καταρχάς την ευχή σας και του Αγίου σας και ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα. Κατά δεύτερον, αυτό που αναφέρεστε, πριν 2-3 μέρες στους Αγίους Ισιδώρους ήρθε ένα νέο παιδί, 19 ετών, το όνομα Παναγιώτης, για να ομολογήσει ένα θαύμα που έγινε με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Ιδάτου Θαδαίου. Αυτό το παιδί δούλευε σαν delivery και σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν στην εντατική, ήταν κλινικά νεκρό το παιδί, είχε σπάσει και κόκαλα και στο κεφάλι του ακόμα. Και μια φίλη του είχε έρθει στο ναό και για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί για αυτό το παιδί. Ζήτησε από τους πατέρες λαδάκι από τον Τίμιο Σταυρό, έδωσαν οι πατέρες το λαδάκι. Είχε δει και τον πατέρα, πήρε την ευχή του και ζήτησε την προσευχή του πατέρα. Και όπως ήρθαν, μας ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή που αυτή η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, εκείνη τη στιγμή αυτό το παιδί
από το κόμμα που βρισκόταν, σηκώθηκε. Αλλά ποιο είναι το φοβερό, όπως περιέγραψε το ίδιο το παιδί αυτό, ζούσε κάτι το εντελώς διαφορετικό, δηλαδή από τη στιγμή που τράκαρε, είδε τον εαυτό του. Θα μας το γράψει βέβαια και ο ίδιος με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, εγώ θα σας πω τα βασικά σημεία. Είδε τον εαυτό του πάνω από τον εαυτό του, δηλαδή είχε φύγει η ψυχή του και ανέβαινε σιγά σιγά. Υπήρχε ένας δρόμος που ήταν προς το φως και υπήρχε και ένας άλλος δρόμος που αυτός ήταν προς το σκοτάδι. Ανέβαινε όμως το παιδί αυτό προς το φως. Σε μια άλλη πλευρά έβλεπε τους δικούς του ανθρώπους, τους συγγενείς του που έκλαιγαν και προσεύχονταν γι' αυτό. Και ξαφνικά σε αυτή τη διαδρομή εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ο Θαδαίος και λέει, εγώ λέει δεν είμαι κάτι, απλά είμαι πρεσβευτής και μεσίτης και έχω έρθει από τον ίδιο τον Κύριο, από την Παναγία μας. Και θέλω να σε ρωτήσω να επιλέξεις εσύ. Θες να επιστρέψεις πίσω, να επιστρέψεις τους δικούς σου ανθρώπους ή θέλεις να οδηγηθείς προς τα πάνω, προς το φως. Λέει, είναι δική σου η απόφαση να το σκεφτείς. Και το παιδί τελικά αποφάσισε να επιστρέψει και πράγματι, όπως είδαμε, επέστρεψε διότι ξύπνησε στην εντατική και είχε έρθει να ευχαριστήσει και να προσευχηθεί και στην ουσία βλέπουμε αυτά τα σημεία. Με πάρα πολλά δάκρυα. Είναι, μπορώ να πω, ένα μέρος πολύ δυνατό. Και πολλοί άνθρωποι που έρχονται φεύγουν χωρίς πολλά προβλήματα ή χωρίς προβλήματα ή χωρίς ασθένειες. Γι' αυτό και βλέπετε, από όσοι έχετε δει από το τσουκ και το μπουκ, βλέπετε τις πατερίτσες, τα τάματα, όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο ζούμε εκεί, είναι κάτι το οποίο έχουμε ένα βίωμα και το βιώνουμε και θέλουμε να ζούμε έτσι σε αυτό. Γι' αυτό σας μεταφέρουμε τα θαυμαστά του Θεού. Αν δεν υπήρχαν θαύματα, δεν θα υπήρχε συνέχεια του Ευαγγελίου, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα θαύμα. Και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν θαύματα, είναι αιρετικοί, πλανούνται. Γιατί το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας οδήγησε στα θαύματα, στη διδασκαλία και σε όλα αυτά. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι πάρα πολύ. Τον Άρτο, τα κεράσματα είναι δικά σας και αύριο το πρωί στις 7:30 περίπου θα μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε το λείψανο του Αγίου Δημητρίου, ένα αρκετά τεμάχιο λειψάνο, μεγάλο τεμάχιο λειψάνο, το οποίο ευωδιάζει άλλο λείψανο που το έδεσαν για χάρη του Τιμίου Σταυρού από θεραπείες ανθρώπων και έτσι λοιπόν όσοι έρθουν θα προσκυνήσουν το λείψανο αυτό του Αγίου, γιατί ήρθαμε τώρα, είναι όλα τα πράγματα ακόμα έτσι κάπως, θα τα ετοιμάσουμε για να είναι έτοιμο το μέρος αυτό να υποδεχτούμε τον Άγιο, ο οποίος η χάρη του Αγίου όπως και σήμερα, σίγουρα και σήμερα και αύριο θα κάνει την παρουσία του έστω και για ένα δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο βέβαια που εορτάζω θα είμαι όλη μέρα εδώ. Τα κεράσματα, η άρτη, τα πάντα, τα τηλέφωνα, όλα είναι δεκτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θέλει θα έρθει να περάσει, να πάρει και άρτο, να μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο.